αυτή τη φάση είσαι πολύ αδύνατη, αλλά όχι ανορεκτικά αδύνατη. Όχι, εδώ όχι. Πότε έγινε όλο αυτό και δεν το παρατηρήσαμε, γιατί και στο Your Face πάλι ήσουν αδύνατη, αλλά... Όχι, όχι, εκεί όχι. Δεν αλλά ήταν... και τώρα αδύνατη είσαι. Αυτό λέω. Τώρα έχω κάτσει λίγο... Όχι. Έχεις έναν τρόπο που κάθεσαι για να φέρεις πιο αδύνατη. Μάλλον εσύ συνήθισες να φέρεις τον εαυτό σου πιο αδύνατη. Κοίταξε, ναι. Απλά αυτό είναι αδύνατο για την τηλεόραση. Δεν είμαι, δεν μπορείς να πεις ότι είμαι χοντρή. Απλά λένε και καλό ότι δεν είμαι αδύνατη για τηλεόραση. Είναι κάποιες φάσεις που περνάς. Ξέρω ότι όταν πω σε κάποια ρουτίνα του να προετοιμάσω κάτι και ότι πρέπει να φτιάξω τον εαυτό μου, θέλω, δεν θέλω, από το άκουσα κλείσει και το στομάχι μου. Και μέσα σε μια εβδομάδα θα χάσω και τα κιλά μου, έτσι. Δεν καταλαβαίνω ποιο μπορεί να σου βάλει στο μυαλό ότι δεν είσαι αδύνατη για τηλεόραση. Εγώ σε βλέπω τώρα από κοντά και όταν σε είδα και μπήκες μέσα. Και λέω πραγματικά αυτό που είδαμε πριν δύο μέρες και ακούσαμε στις δηλώσεις είναι από κάποια άλλη κοπέλα. Κοιτάξτε, με εννοείς σε σχέση με το παρελθόν το κορίτσι, ότι σε σχέση με εδώ, εδώ ήμουν αδύνατη. Είχα δυνατήσει πάρα πολύ πέρσι το καλοκαίρι. Αυτό πώς έγινε, πριν το Your Face, δηλαδή. Πριν το Your Face ήμουν πάρα πολύ αδύνατη. Είναι ένα διάστημα όπου δεν εμφανιζόμουν πολύ, δεν έκανα πολλά πράγματα. Είχα κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό μου. Δεν ξέρω γιατί είχα δυνατήσει τόσο πολύ. Είναι αυτό που καμιά φορά που δημιουργούν ότι πρέπει να είσαι αδύνατος για τηλεόραση. Πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει το άλλο. Και σκέψω ότι ήμουν 12 κιλά μείον από τώρα. Δηλαδή, σε σχέση δηλαδή που τώρα είσαι στα κανονικά σου κιλά και φαίνεσαι μια χαρά, ήσουν μείον 12 κιλά. Ναι, ήμουν μείον 12 κιλά. Είχα πάει 44 κιλά. Πόσα? 44 κιλά. Μια σου είναι ένα παιδί γυμνασίου, έτσι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή καταρχήν είναι προς τιμήν σου και είναι πολύ θαραλέο το να μιλάς ανοιχτά για κάτι τέτοιο, γιατί οι διατροφικές διαταραχές δυστυχώς πλέον δεν είναι ταμπού και είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο και μας ακούνε και πολλά νεαρά κορίτσια, μας ακούνε μαμάδες που ενδεχομένως βλέπουν τα παιδάκια τους ότι πάνε προς τα εκεί, αλλά δεν θέλουν και να το πιστέψουν και να το παραδεχθούν. Θέλω να μοιραστείς μαζί μας το πώς το κατάλαβες, το πώς το αντιμετώπισες, το πώς ήθελες να σου σταθούν οι δικοί σου άνθρωποι. Κοίταξε, δεν ξύπνας μια μέρα και λες ωραία δέντρο τίποτα. Το ένα φέρνει το άλλο. Δεν ξέρω πώς είχα πέσει σε αυτό το τρυπάκι, αλλά και καλά ένα διάστημα που ήθελα να δυνατήσω, είχα βάλει κάποιες απαγορευμένες τροφές, οι οποίες αυτές τις απαγορευμένες τροφές δεν τις έτρωγα, ας πούμε, για 2 χρόνια. Δηλαδή είχα φτάσει σε αυτό το σημείο και είχα δυνατήσει πάρα πολύ. Δεν μου λέγανε ότι ξέρεις τι πρέπει να φάει ή έχεις δυνατήσει πολύ, πρέπει να βάλεις κιλά. Δηλαδή με έβαζαν στη διαδικασία να καταλάβω από μόνη μου ότι έχω αδυνατήσει. Γιατί όταν σου λένε φάει, έχεις αδυνατήσει, έχεις και πολλά νεύρα. Τα νεύρα είναι στο χτυπάνε κόκκινο. Η εικόνα του εαυτού σου αυτό ισχύει. Δηλαδή ότι όλοι σου λένε έχεις αδυνατήσει πολύ, αλλά εσύ σε βλέπεις τον καθρέφτη και σου φαίνεσαι κανονική. Ισχύει, είχα μπει στο τρυπάκι αυτό. Και μετά ξεκίνησα και διάβαζα μόνη μου. Και μόνη μου το κατάλαβα όλο αυτό. Και πήγα στα δικασία, ωραία, πάω να βάλω κάποια κιλά. Σωστά κιλά, έτσι. Και έβαζα το φαγητό μπροστά μου και λέω αυτό τώρα πρέπει να το φας.